Μαζί μας σήμερα ένας φίλος από τα παλιά. Ολαλά, Γιώργος Σαλίκης. Αγάπη μου. Πού είσαι εσύ? Εσύ που είσαι. Πας πολύ καλά, χαίρομαι για σένα και σε καμαρώνω. Και αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα, τους φίλους τους έχουμε για να τους θαυμάζουμε, να τους καμαρώνουμε και να μην τους ζητάμε πράγματα να δεν χρειαστεί κάτι πολύ σημαντικό. Εσύ ποτέ δεν ζητάς, η αλήθεια είναι. Εγώ από σένα έχει τύχει να μην ζητήσω, από κάποιους άλλους φίλους έχω ζητήσει. Εκτός χώρου. Ζητάω βοήθεια από τους φίλους μου, δεν τρέπομαι. Νέο τραγούδι ανατροπή. Νέο τραγούδι ανατροπή. Μουσική του Πέτρου του Ιακωβίδη και η στίχη δική μου. Φέτος το καλοκαίρι πάμε με αυτό το σίγγλ, το οποίο το αγαπώ πολύ και παίζει πολύ στα ραδιόφωνα και τα αγαπάει και ο κόσμος. Ανατροπή θα φέρουν τα πράγματα. Ήρθες εσύ και πίστεψα στα θαυμάτα. Πόσο χρόνο είσαι? 43. Πίνεις αίμα και είσαι έτσι? Θα πιω και το δικό σου σήμερα και θα γίνω ακόμη πιο όμορφος, ακόμη πιο έξυπνος και δεν θα κολλάω πουθενά. Μα είσαι ολόιδιος και ακόμη πιο ωραίος. Σε ευχαριστώ και εσύ είσαι μια χαρά. Πώς γίνεται να είσαι ολόιδιος, ρε Γιώργο? Δεν στο λένε κι όλοι. Δεν είμαι ολόιδιος, έχω αλλάξει. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλες διαφορές. Κάνω πολύ, πολύ μεγάλο αγώνα. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Προσπαθώ να μην πίνω αλκοόλ καθόλου. Προσπαθώ να μην τρώω ζάχαρη. Προσπαθώ να μην τρώω αγελαδινό γάλα. Να μην πίνω αγελαδινό γάλα και παράγωγά του. Προσπαθώ να μην πίνω καφέ, έχω κόψει τον καφέ. Τι να σου πω τώρα, αγώνας. Δηλαδή θα μυροβλήσω σε λίγο, θα γιάσω. Έχει περάσει η καριέρα σου καμπή που λέμε ποτέ? Την περίοδο που έκανα τα 3 χρόνια που ασχολήθηκα με την τηλεόραση, ενώ δούλευα πολύ ο κόσμος, επειδή η τηλεόραση είναι πολύ δυνατό μέσο, νόμιζε ότι δεν τραγούδαγα. Δηλαδή έκανα σεζόν με τον Πετρέλη, ας πούμε, στο Stars και μου λέγανε πού τραγουδάς. Γιατί βλέπαν όλοι, ας πούμε, το δέστε τους. Όλοι, όσοι βλέπανε. Αλλά. Τα λες και μόνος σου εσύ. Ναι, εντάξει, τα λέω μόνος μου. Πέρασες τότε δύσκολα στο δέστε τους? Ναι, ρε, εσύ, πολύ δύσκολα. Γιατί? Γιατί ο Νίκος είχε άλλη φιλοσοφία, εγώ άλλη φιλοσοφία. Δεν υπήρχε, ενώ κάναμε πλάκα σε προσωπικό επίπεδο, επαγγελματικά δεν υπήρχε σύμπνοια και. Πλακωνόσασταν. Πλακωνόμασταν, ναι, χαμός. Έλα, ρε, εσύ. Ναι, δηλαδή. Συσκέψεις, χαμός. Με μούτρα κτλ. Με διαφορετικές απόψεις, χαμός. Χαμός. Και μετά από αυτή την εξαετία που είχα πει ότι δεν θα ξανακάνω τηλεόραση, φέτος που είπα ότι θα με ενδιέφερε να κάνω κάτι στην τηλεόραση, το σύμπαν με άκουσε και το τηλέφωνο μου χτυπάει και συζητάω διάφορα πράγματα. Δεν υπάρχουν αδύο στον δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Περάσατε και δύσκολες πλημμύρες στη Μάνδρα. Πολύ δύσκολα περάσαμε, δηλαδή η οικογένεια της γυναίκας μου, ο πεθερός μου που έχουν εργοστάσιο παρκετών καταστράφηκε. Μέσα στο εργοστάσιο τους την ημέρα της καταστροφής ήταν γύρω στα 30 με 40 αυτοκίνητα, όπου όπως το είχε φέρει όλο αυτό το που ήταν σαν τσουνάμι που εσύ το έζησες. Έφερε γύρω στα 30 αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο μέσα στο χώρο. Ήταν τραγικό. Ο γάμος πώς διατηρείται τόσο έτσι με φλόγα? Μετά από τόσα χρόνια. Αγάπη πολύ με τη Δώρα. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ερωτική ζωή υπάρχει? Βέβαια και υπάρχει. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ερωτική ζωή. Τι κάνεις? Γιατί λένε πολλές φορές ότι ο γάμος και τα παιδιά σκοτώνουν τον έρωτα. Εντάξει τώρα, μετά από τόσα χρόνια το ξεπερνάς αυτό. Πας στα επόμενα. Πας στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη πίστα, όπου ο γάμος δεν γίνεται να σκοτώσει τον έρωτα. Θα πήγαινες και σε talent show? Θα πήγαινα, ναι. Και αυτό που έχω ζηλέψει πάρα πολύ και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, γιατί βλέπω πάρα πολύ το America's Got Talent και το Britain's Got Talent, μου αρέσει πάρα πολύ. Ήθελα να πάω στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Έχει κλείσει η επιτροπή, όμως τώρα το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Τελείωσε. Γιατί είναι σίγουρο? Δεν ξέρω, δεν έχει κλείσει. Αφού οι ίδιοι συνεχίζουν, μια χαρά τα πήγαν τα παιδιά. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ όμως. Τελειώσαμε. Έλα, εσύ, μόνο αυτό. Ναι. Και ούτε μου πω αν έχει γκόμενο, αν θα παντρευτεί, τι θα κάνει. Γκόμενο. Λέω, είδες, θέλετε κι άλλο. Έπρεπε να μιλήσουμε, να πούμε κι άλλα, σου πάρω εγώ συνέντευξη. Εγώ χαίρομαι που συνεχίζεις το Sky, χαίρομαι γιατί σου αξίζει να κάνεις τα πάντα, είσαι μαχήτρια αγωνίστρια και είμαι δίπλα σου όσο χρειαστεί και όποτε χρειαστεί. Ολαλά, Γιώργος Σαλίκης. Ολαλά, καλό καλοκαίρι. Για σένα τα σπάω.